η Μαρία είναι 10 χρονών και η αδερφή της έχει τα μισά χρόνια. Όταν η Μαρία γίνει 60, η αδερφή πόσο χρόνο θα είναι? 30. Το νησί Αίγιο είναι στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο πέλαγος? Στο Ιόνιο. Τι μετράμε με τα έτη φωτός? Χρόνο, φωτεινότητα ή απόσταση? Φωτεινότητα. Φωτεινότητα. Άλλη μία μίζερ δευτερούλα. Είμαι ο Δημήτρης, είναι ένα επεισόδιο 3 μου στην Ερμού. Αδικούμε πρέπει να γίνω ράπερ. Και θα κάνω πολύ απλές ερωτησούλες για να δω πραγματικά αν θα συνεχίσει η μέρα μας να είναι μίζερ. Αν γεννιόσταν πριν 5 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσουν? Αν γεννιόμουν πριν 5 χρόνια. Ναι. Αν γεννιόμουν πριν 5 χρόνια. 11. 21. Say what? Κοίτα. Αν γεννιόμουν πριν 5 χρόνια. Κάτσε τώρα, με έχεις κολλήσει. Αχ, δεν ξέρω μαθηματικά. 5. Ωραία. 5. 5. 5. Σκεφτείτε το. Έλεος. Πόσο? 5. Άψογη. Το νησί Αίγιο είναι στο Ιόνιο ή στο Αιγαίο πέλαγος? Στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο. Άρα είναι νησί. Έχεις δίκιο. Όχι. Η αρχή σε ποια χώρα είναι? Στην Ελλάδα. Ναι. Είναι στην Πάτρα απ' έξω. Μπράβο. Θέλω να μου πεις ποια χρονική στιγμή συνυπήρξαν ο άνθρωπος με τους δεινόσαυρους. Oh, hell no! Δεν έχω ιδέα. 400, ξέρω εγώ. Δεν έχω ιδέα. Οι δεινόσαυροι θα τρώγαν τους ανθρώπους. Όχι, έτρωγαν φύλλα οι δεινόσαυροι. Φύλλα. Φύλλα. Α, ήταν vegan. Έτρωγαν χώρο. Ναι, ήταν vegan, ισχύει. Ήταν vegan, ναι. Το 1969. What the fuck? Άρα περίπου πριν 50 χρόνια πέραγε ένα τυρανόσαυρος Rex σύνταγμα. Έτρωγε φυλαράκια που τον ταΐζαμε εμείς. Ναι. Άρα οι άνθρωποι ταΐζανε μαρούλια π.χ. τους δεινόσαυρους. Ναι. Σνάντερνταλ. Τους είχαμε στα χωράφια. Ναι. Μόνοι της, ελέγχει. Ωραία. Καταρχάς οι δεινόσαυροι ήταν πανφάγα και σαρκοφάγα κιόλας. Βασικά τρώγανε τα πάντα. One eternity later. Άρα καταλήγουμε στο συνυπήρξαμε μαζί με τους δεινόσαυρους. Ναι, συνυπήρξαμε. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Ωραία, θέλω να μου πείτε, με τα έτη φωτός μετράμε χρόνο, φωτεινότητα ή απόσταση? Χρόνο. Απόσταση. Φωτεινότητα. Φωτεινότητα. Χρόνο. Βασικά όλα. Χρόνο. Απόσταση. Χρόνο. Απόσταση. Απόσταση. Θέλω να μου πεις τι μετράμε με τα έτη φωτός. Χρόνο, φωτεινότητα ή απόσταση? Έτη φωτός. Τι είναι? Χρόνο νομίζω. Θέλω να μου πείτε, αν η Μαρία είναι 10 χρονών και η αδερφή της έχει τα μισά χρόνια, όταν η Μαρία γίνει 60, πόσο χρόνο θα είναι η αδερφή της? 65. 65 γιατί? Αφού είναι 10, έχει τα μισά, είναι 5. 5 και 60, 65. Η Μαρία είναι 10 χρονών και η αδερφή της, το ξέρεις? Αν το ξέρεις, μη το ρωτήσω. Δεν το ξέρω, απλά. 30 βίντεο υπάρχουν με αυτή την ερώτηση. Ωραία. Αλήθεια. 45. 55. Ναι, 55. Έλα, είναι καλές αυτές, δεν παίζω. Λοιπόν, έχει τα μισά χρόνια από μένα. Οπότε όταν ήταν 10 ήταν μισά 5. Όταν ήταν 60, μισό του 60. Κάτσε. Η Μαρία ήταν 10 χρονών. Ωραία. Είχε τα μισά χρόνια από μένα. Το μισό του 10, 5. Όταν ήμουν εγώ 60. Καλά ρε μάλακα, για τη Μαρία δεν λέμε. Αν γεννιόσταν πριν 5 χρόνια, πόσο χρόνο θα ήσασταν? Πρώτα από εδώ. Έλα. Λοιπόν, περίμενε, έχουμε 2019. Ωραία. 18, 17, 16, 17, 14. Τι λέει ρε, μας καλά και την ρώτησε. Πριν 5 χρόνια. Ήμασταν πριν 5 χρόνια. Αν γεννιόμασταν πριν 5 χρόνια, ήμασταν 5. Πάντα. Άρα η απάντηση... Δεν απαντάω, απαντήσω. Πάρ' το πάνω, στο δίνω. Κάτσε, τη μουτζώνεις πρώτα, αλλά θέλω και μια απάντηση. Κρίμα. Όχι, το παίρνεις πάνω σου. Αν γεννιώσουν πέρσι, πόσο χρόνο θα ήσουν? Πέρσι. Δεν θα ήμουν. Ενώ ότι θα ήμουν μόλις γεννήθηκα. Άρα αν γεννιώσουν πριν 5 χρόνια θα ήσουν. Μωρά!
Μωράκι, μωράκι πριν 5 χρόνια. Ηλικία θέλω, ηλικία θέλω. Δεν ξέρω πόσο θα ήταν τώρα, δεν ξέρω πώς πάνε αυτά. Ωραία. Τι πήρε τη μάνα σου, άστο, γιατί δεν πάει καλά με το ρόλο. Και εγώ ένα κολιέ. Είναι η γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή. Ορίστε, είδες αυτά που τα ξέρουμε. 12 Μαΐου. Δεν το ξέρω. Μαμά. Αναστασία. Α, κυρία Αναστασία. Ο γιος σας μόνο να κοροϊδεύει τον κόσμο, ξέρει. Ναι, κυρία Αναστασία. Αυτά που αυτός ο ίδιος θα ψάξει για να τα απαντήσει. Γιατί ξυπήρξανε άνθρωποι δεινόσαυροι μαζί. Η Homo sapiens. Όχι. Είναι η απάντηση. Πες ότι γεννήθηκα πριν 5 χρόνια, ρε μάλακα. Ε, 5 θα ήμουν. Ναι, ναι, το πήγα. Ναι.